Του ΝΑΤΟ, τι πληροφορίες έχεις? Η συνάντηση έγινε στο περιθώριο του Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, δίκησε περίπου 30 λεπτά στην ελληνική αντιπροσωπεία, εκτός βέβαια από τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Συμμετείχαν και υπουργοί άμυνας και εξωτερικών, ο Πάνος Καμένος και ο Νίκος Κοτζιάς, και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών, ο Πρέσβης Παρασκευόπουλος. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ακόμα ενημερωθεί για το περιεχόμενο της συνάντησης, καθώς αμέσως μετά οι δύο ηγέτες, ο κύριος Ομπάμα και ο Αλέξης Τσίπρας, συμμετείχαν και συμμετέχουν ακόμη στην σύνοδο του ΝΑΤΟ με την Ουκρανία. Συνάντηση που έχουν δηλαδή 28 ηγέτες της συμμαχίας με τον πρόεδρο της Ουκρανίας. Περιμένουμε επομένως ενημέρωση, την οποία θα μεταδώσουμε σε επόμενη σύνδεσή μας. Απλώς να αναφέρω, ναι, Αδριάννα, ότι λίγο πριν από τη συνάντηση με τον κύριο Τσίπρα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε συνάντηση στον ίδιο χώρο, μάλιστα, με την Γερμανίδα καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ. Μάλιστα, είναι εκεί η φωτο... συμβαίνει αυτό και για το θέμα της οικονομίας και της πορείας υλοποίησης του ελληνικού προγράμματος, αλλά και με την ανησυχία που υπάρχει στις Ηνωμένες Πολιτείες για τις συνέπειες που μπορεί να έχει το Brexit τόσο στην πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, αλλά και στα θέματα ασφάλειας και συνοχής της συμμαχίας. Νωρίτερα, Αδριάννα, ο κύριος Τσίπρας, σε παρέμβασή του σε μία από τις συνεδρίες της Συνόδου των ηγετών του ΝΑΤΟ, η οποία αφορούσε κυρίως απειλές στη Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή, έκανε ειδική αναφορά για το θέμα των προσφυγικών ροών και το πώς έχουν περιοριστεί με την συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία, αλλά και με την κοινή πρωτοβουλία της Ελλάδας, Γερμανίας και Τουρκίας με την πρόσκληση της νατοϊκής δύναμης στο Αιγαίο. Εκεί όμως ο κύριος Τσίπρας προειδοποίησε ότι αυτή η ανακοπή μπορεί να είναι προσωρινή των προσφυγικών ροών και πρέπει να γίνει διατηρήσιμη αυτή η ανακοπή, και για το λόγο αυτό ζήτησε να υπάρξει πλήρης εφαρμογής δραστηριότητας του ΝΑΤΟ με επέκταση σε όλες τις επίμαχες περιοχές και με τη χρήση των ελικοπτέρων των πλοίων που συμμετέχουν. Αυτά είναι δύο ζητήματα που πρέπει να επισημάνω. Είναι θέματα που έχει μπλοκάρει η Τουρκία. Μάλιστα, αυτές λοιπόν είναι οι φωτογραφίες από τη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Μια συνάντηση η οποία ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Και Νίκο Μελέτη, ή σε νεότερο δελτίο μας έκτακτο, είτε στο δελτίο μας στις 6, θα έχουμε και όλες τις πληροφορίες. Να σε ευχαριστήσω.